Γεια σας, είμαι ο Μάριος και πάλι εδώ Μπαντέψτε Πού στο δεύτερο επεισόδιο της πορείας μας στους Elite Four της Pokémon Evolved White Nuzlocke Challenge. Στο πρώτο επεισόδιο πήγε πάρα πολύ καλά η μάχη με την Caitlyn, δεν χάσαμε κανένα Pokémon. Bronzong συν Bisharp την καθαρίσανε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ πρακτικά. Στο επόμενο επεισόδιο, δηλαδή στο σημερινό, θα πάμε να πολεμήσουμε το δεύτερο Elite Four Member, ο οποίος είναι ο Marshall, λοιπόν, ο Fighting Tribe Trainer, και για να το αντιμετωπίσουμε, προσαρμόσουμε αρκετά τα moves των Pokémon μας. Έβαλα Psychic σε όλους, έβαλα Protect σε όλους, έβγαλα κάτι σαν το πολύ που είχα βάλει για την Caitlyn. Οπότε είμαστε, πιστεύω, πανέτοιμοι να πάμε και να τον πολεμήσουμε. Έχω δύο Pokémon, Bronzong, Cynico, Fagrigus, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα για αυτή τη μάχη, που μπορούν να αντιμετωπίσουν απίστευτα τον Marshall και τον κάθε Marshall, αλλά γενικά κάποια Pokémon του, κάποια Fighting τα Pokémon του μπορούν να κάνουν λίγο damage, το οποίο θα πονέσει ίσως. Οπότε πρέπει να το έχουμε στο υπόψη μας για να προσέχουμε γενικά. Βασικά έχει Brick Break κανένας, γιατί άμα έχει Brick Break, δεν έχει και πολύ νόημα να βάλω το. Ο Polyrath θα έχει, ok. Δεν πειράζει, ο Polyrath μπαίνει πιο μετά, οπότε δεν μας απασχολεί πάρα πολύ. Προς το παρόν, ξεκινάω με Bronzong και με Cofagrigus. Τα Pokémon με τα οποία αρχίζω τώρα έχουν απίστευτα defenses, οπότε μπορώ να πάρω πάρα πολλά hits. Έχουμε healing items, μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ και πολλά healing items. Πιστεύω μπορώ να το περιορίσω. Θα δούμε όμως. Θρό και Σοκ ξεκινάνε. Οι δύο μαχητές, ο ένας καρατέκας και ο άλλος τζουντόκας της Unova Region. Εμείς με τα δύο Steel Type Pokémon μας. Βάζουμε ένα Reflect. Δεν έχουν Brick Break τα συγκεκριμένα Pokémon, οπότε δεν μας απασχολεί καθόλου. Θα μπορούσα να κάνω Burn το Shock για να τον αχρηστέψω ουσιαστικά. Για να έχουμε δηλαδή ένα Pokémon το οποίο είναι σίγουρο ότι δεν θα μας απασχολήσει. Πάει για Close Combat κατευθείαν στον Bronzong. Αυτό λίγο θα πονέσει. Δεν προλαβαίνω να βάλω με το Reflect. Πονάει λιγάκι. Ouch. Κάνουνε. Όχι, Bronzong. Ωραία, Bronzong. Επιτέθηκαν κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεν πειράζει. Μπορούμε να πάμε για ένα Protect πλάκα-πλάκα. Γιατί σίγουρα πάλι σε αυτόν θα επιτεθούν, είναι 100% σίγουρο αυτό. Οπότε θα πάω για ένα Protect. Και πιστεύω, ελπίζω δηλαδή τώρα να βαρέσω το Will-O-Wisp στο Shock. Ωχ, Flame το Flame Orb, αυτό θα με κάνει Burn, το γνωρίζω. Το οποίο, εντάξει, θα έχουν γίνει όλοι Burn σε αυτή τη μάχη, εκτός από τον καταραμένο το Shock, ο οποίος πάλι δεν έγινε Burn. Μου τη δίνει. Αλλά έχω πεισμώσει τώρα, θέλω να το να κάνω Burn. Οπότε. Γίνε Burn. Μπορώ να κάθομαι εδώ όλη την ώρα προσπαθώντας να σε κάνω Burn. Αλλά γενικά μπορώ να κάνουμε καλύτερα πράγματα με τη ζωή μας, το ξέρεις νομίζω. Οπότε κάνε μου λίγο τη χάρη αν μπορείς και γίνε Burn μόνος σου. Ωραία, έχουν βάλει το Reflect τώρα. Το Facade σε ποιον. Οκ. Okay. Δεν κάνει τόσο πολύ damage. Επιτέλους τον κάναμε Burn. Επιτέλους. Τώρα το δικό μου τον Burn έχει νόημα να το χιλάρω. Ή δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Θα μπορούσα εδώ και τώρα να βάλω τον Αλαγκαζάμ πλάκα πλάκα. Από τη μεριά του. Ω. Oh. Όχι. Λοιπόν, θα μείνω μέσα. Και θα προσπαθήσω να βγάλω το throw από τη μέση με δύο hits. Πιστεύω πως μπορούμε να το κάνουμε. Οκ, okay, αυτό πως θα κάνει, είμαστε burned. Οχ, το super power του throw μου πάει για super power, μπορεί να πονέσει λιγάκι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Είναι και boosted από το guts τώρα, μπορεί να έκανα μια λάθος επιλογή. Αλλά ο frisbee το παίρνει, ο frisbee είναι θηρίο. Και δεν έχουν μειωθεί τα defense σου, το special defense σου μάλλον. Γιατί πήγε Super Power και όχι Gloss Combat. Οπότε το Special Defense σου έμεινε όσο έχει. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνουμε και πάλι να σε σκοτώσουμε.
No problem. Polyrath. Ο Polyrath θα πάει για ένα brick break και θα μας χαλάσει τα screens, το ξέρω. Τι άλλο όμως μπορεί να πάει. Μπορεί να σου πείσει. Όχι πολλά πράγματα. Οπότε. Άλλο ένα protect πιστεύω, να κερδίσω ένα γύρο. Και ένα energy ball στο Polyrath, γιατί όχι. Πιστεύω όλοι στον Polyrath, θα επιτεθείτε έτσι κι αλλιώς πάλι. Όντως. Ήμουνα σωστός. Θα μπορούσα και να αλλάξει για να τον βγάλω πιο γρήγορα από τη μέση, να πάω σε κάποιο αλεκαζάμι, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο. Οπότε τώρα. Ποια είναι η κίνηση τώρα? Η κίνηση τώρα είναι χιλάρο με το frisbee. Με το frisbee. Και άλλο ένα energy ball για να φύγει ο Polyrath από τη μέση. Αυτή είναι η κίνηση, πιστεύω θα δουλέψει. Γιατί? Πες να σου τελειώσουν τα close combat. Είναι πάρα πολύ πιθανό να σου τελειώσουν τα close combat. Έχεις το Mami για ability, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σημασία για τη μάχη και μας κάνεις flinch. Okay. It is what it is, υποθέτω. Αλλά εμείς τώρα... θα μπορούσαμε να τους βγάλουμε και τους δύο από τη μέση, αλλά δεν με συμφέρει και τόσο πολύ, οπότε αυτό που θα κάνω... Άλλο ένα Protect στον Bronzong και απλά ένα Psychic ή ένα Energy Ball στο Polyrath. Οχ! Πήγα πριν για Protect, είμαι λίγο ηλίθιος. Οχ. Οκ, είναι και αυτούνο το τέτοιο Mami. Μπας για Waterfall, πας για Break Break. Δεν ξέρω γιατί έκανε fail, δεν πρόσεχα. Παίζει να μην πρόσεχα. Αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Ο Polyrath φεύγει με το Energy Ball. Πέρα προσέχω λίγο πιο πολύ. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι... τι θα βάλεις. Βάζεις το Mienesa, ok. Λοιπόν. Τώρα θα πάω για Protect. Τώρα είναι που θα πάω για Protect και θα βάλω... Αλαγκαζάμ, δεν υπάρχει περίπτωση να βαρέσει τον Κοφάγκριγκους, δηλαδή στη θέση του Κοφάγκριγκους, ούτε μία στο εκατομμύριο πιστεύω. Οπότε μπορώ να πάω για τον Αλαγκαζάμ. Υπέροχα. Τι έγινε. Σάλακ Μπέρι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είσαι Μπέρντ. Δεν έχεις καμία σημασία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ένα Psychic στο Μιάντσαο. Όχι, όχι. Όχι εσύ. Εσύ ίσως ένα Reflect σίγουρα θα βοηθήσει και ένα Psychic για να φύγει ο Μιένσο από τη μέση. Ξέρω ότι είμαστε πιο γρήγοροι πιστεύω από το Μιένσο, αλλά για να μην είναι πάρα πολύ γρήγορος. Όντως είμαστε και είμαι σίγουρος ότι θα σκοτώσουμε το Μιένσο, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν έχει και πάρα πολύ special defense ο Μιένσο, σχεδόν καθόλου. Τώρα εσύ τι θα κάνεις. Βασικά... Α, healer καλέ. Ω, healer. Τώρα το παρατήρησα, οκ. Αυτό είναι κακό. Που αυτό είναι όντως κακό. Ανάλογα και τι θες να πας βέβαια, λοιπόν, ένα Psychic στον Shock. Πιστεύω. Ο Conkelder τι έχει να κάνει. Οκ, κομπλέ. Και ένα Protect Alakazam πιστεύω, γιατί πιστεύω κάποια hits θα πάνε σε αυτόν. Το Mach Punch πάει στον Bronzong. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το Payback σε ποιον πάει, στον Bronzong. Δεν με ενδιαφέρει ρε. Το θέμα μου είναι εμένα να σου σπάσω το Sturdy, μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Α, δεν είχε Sturdy, γιατί είχε το Mami. Wow. Το ξέχασα και σου είχε κατέβει και το Special Defense πάρα πολύ χαμηλά, οπότε... Οκ, cool. Απίστευτα cool. Τώρα Umbreloom, Spore Bullets, Eternity Punch, Mach Punch. Οκ.
Μπορεί να πάει για σπόουρ ο Μπρελούμ. Πίσω στον Γκάς. Είναι χαμηλά σε HP, το ξέρω, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή ο Γκάς. Ό,τι αν πάνε οι υπόλοιποι. Drain Punch στον Bronzong. Δεν χιλάρ τον Bronzong. Οχ, το ξέχασα. Είμαστε κομπλέ, οκ. Okay. Υπέροχα. Πραγματικά το ξέχασα εντελώς ότι είναι τόσο χαμηλά σε HP ο Bronzong. Focus us. Οκ. Οκ. Έχω λίγο αποσυντονιστεί γενικά. Ίσως. Τώρα πιστεύω όλοι ένα χιλάπ το θέλουνε. Το χρειάζονται μάλλον. Αυτή η ομίγυρη εδώ πέρα δηλαδή, όχι κανένας άλλος. Οκ. Okay. Fair play, δεν έκανε τίποτα. Fair play, θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να βάλω κάτι άλλο από εκεί πέρα τώρα. Αλλά πιστεύω πως δεν υπάρχει πολύ νόημα γενικά. Απλά σε πεθάνουν και οι δύο μωρέ. Θα μπορούσα να κάνω protect τον Bronzong. Αλλά αφού έκανε support ο Κοφάγκριγκους, ίσως να έπρεπε να πάω για, μόνο για Hyper Potion και όχι για Full Restore στον Κοφάγκριγκους, ώστε να μείνει τον Burn. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο παίξιμο. Ίσως. Λοιπόν, κοιτάξτε πως έχει το σχέδιο τώρα. Ελπίζω να μην πάει κάτι στραβά με τις κινήσεις μου αυτές. Πραγματικά το εύχομαι και το ελπίζω. Έχει βέβαια Mach Punch ο Μπρελούμ. Το οποίο πόσο κάνει. Ωραία. Οκ, okay, εντάξει, το έχουμε. Είμαστε μια χαρά, είμαστε πάρα πολύ κομπλέ. Αρκεί να μην πας για ένα ακόμα Mach Punch. Βασικά και να πάει. Όχι, ρε φίλε, μπορεί να πάει για Mach Punch. Είμαι χαζός. Protect. Protect και Psychic. Οκ, okay, ο ένας πάει για Mach Punch, το περίμενα, ο Μπρελούμ πήγε Mach Punch. Ελπίζω να πήγε ο Μπρελούμ για Mach Punch. Εύχομαι να πήγε ο Μπρελούμ για Mach Punch. Τίποτα άλλο δεν ελπίζω. Ωραία, τέλεια, νικήσαμε. Και για να αποφύγουμε το Mach Punch σου, αλλάζουμε στο Gas και ένα Psychic στο Μπρελούμ. Και είμαστε GG, τέλεια. Ωραία. Οκ, okay, Healing Items κάνει τη δουλειά. Καταραμένη Pokémon Challenges, μου έχεις αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι. Μου φαίνεται λίγο εύκολο με τα Healing Items γενικά. Καταραμένη Pokémon Challenge, μόνο αυτό έχω να πω. Οκ, okay, σίγουρα θα τα περιορίσουμε στο επόμενο run. Σιγουρότατα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει το πράγμα, νικήσαμε. Νικήσαμε το Marshall. Με λίγη τύχη ίσως, γιατί λίγο ξεχαστήκαμε με κάποια healings. Αλλά το νικήσαμε, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, θα χιλιάρω πάλι στο off-camera, θα προσαρμόσω πάλι τα Pokémon μου. Δεν έχω εντωμεταξύ ούτε κατά διάνοια βάλει Porygon2 στις μάχες, αλλά νομίζω τώρα που θα πάω σε Dark Type, δεν ξέρω, μπορεί και να χρειαστεί. Θα δούμε πάντως. Λοιπόν, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο για τον επόμενο Elite Four Member. Bye bye.